Γεια σας φίλες και φίλοι μου, σήμερα θα σας διαβάσουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει στο πλανήτη Γη στις 7 Αυγούστου και το αφιερώνουμε στον φίλο Απόστολο το 13ο. Η 7 Αυγούστου είναι η 219η ημέρα του έτους κατά το γρηγοριανό ημερολόγιο και υπολείπονται 146 ημέρες για να κλείσει ο χρόνος. Τα σημαντικότερα γεγονότα που καταγράφονται είναι τα εξής. Το 322 π.Χ. οι Μακεδόνες, οι απογονοί μας δηλαδή, νικούν τους Αθηναίους στη μάχη της Κρανώνας. Το 461 ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μαϊοραϊανός αποκεφαλίζεται στη βορειοδυτική Ιταλία μετά τη σύλληψή του και την εκθρόνησή του από τον Ρικίμερο. Το 626 οι στρατοί των Αβάρων και των Σλάβων εγκαταλείπουν την πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως μας. Το 768 ο Στέφανος ο Τρίτος γίνεται ο Γάμα δηλαδή γίνεται Πάπας. Το 936 ο Όθωνο Α στέφεται βασιλιάς της Γερμανίας. Μετά μας τον κουβαλήσανε στην Ελλάδα μας. Το 1427 ο στόλος του Βισκόντι καταστρέφεται από τους Βενετούς στο ποταμό Πάδο. Το 1679 στο Βριγαντίνο Λεκρυφών ρημουλκείται στο νοτιοανατολικό άκρο του ποταμού Νιαγάρα για να γίνει το πρώτο πλοίο που θα πλεύσει στις άνω μεγάλες λίμνες της Βόρειας Αμερικής. Το 1819 ο Σιμών Μπολιβάρ θριαμβεύει επί της Ισπανίας στη μάχη της Μπογιακά. Το 1929 ιδρύεται στο Ηράκλειο Κρήτης ο Αθλητικός Σύλλογος Εργοτέλης. Το 1942 στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκινάει η μάχη του Γκουαντακανάλ, καθώς το σώμα πεζοναυτών των ΗΠΑ πραγματοποιεί την πρώτη αμερικανική επίθεση του πολέμου με αποβάσεις στις νήσους Σολομώντα. 1947 η ξύλινη σχεδία του Θόρ Χέιρλνταλ συντρίβεται σε ύφαλο στην ατόλη Ραρόια στο αρχιπύλογο του Αμότου μετά από ένα ταξίδι 101 ημερών και 7.000 χιλιόμετρων στον Ειρηνικό ωκεανό σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι οι προϊστορικοί λαοί θα μπορούσαν να ταξιδέψουν εκεί από τη Νότια Αφρική. Το 1959 έχουμε στο πρόγραμμα Explorer, όχι του κομπιούτερ, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαστημικού προγράμματος, εκτοξεύεται ο Explorer 6. Το 1960 η ακτή ελεφαντοστού αποκτά την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία. Το 1964 στον πόλεμο του Βιετνάμ το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών υπερψηφίζει το ψήφισμα του κόλπου Τόνκινγκ παραχωρώντας τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Λίντον Τζόνσον ευρείες εξουσίες πολέμου για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις του Βορείου Βιετνάμ εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων και να κανονίσουν και την διακίνηση του οπίου. Το 1976 πρόγραμμα Viking. Το Viking 2 μπαίνει σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Το 1977 Αυγούστου έρχεται στη ζωή ο αδελφός Απόστολος, ο 13ος, ο οποίος τον ευχόμαστε να είναι γερός, δυνατός, με υγεία, αυτός και η οικογένειά του και να είναι ευτυχισμένος σε αυτή τη ζωή που ζούμε. Το 1990 έχουμε στον πόλεμο του κόλπου, φτάνουν στη Σαουδική Αραβία οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες. Και το 1998, 7 Αυγούστου, βομβιστικές επιθέσεις στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Dar es Salaam, Τανζανία και στο Ναϊρόμπι, Κένια,
στην Κένια σκοτώνουν συνολικά 224 άτομα. Αδελφέ Απόστολε, 13. Οι γεννήσεις που έχουμε στις 7 Αυγούστου ανά τη γη και είναι καταγεγραμμένες έχουν το 317 το Κωνσταντίνο το Β που ήταν Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Το γερμανό θεολόγο, γεννιέται ο γερμανός θεολόγος Βάλεντιν Βάιγκελ το 1533 7 Αυγούστου. Το 1560 έρχεται στη ζωή η Ελισάβετ Μπάροθη, Ουγγαρέζα ευγενής. Το 1867 έρχεται στη ζωή ο Δανός ζωγράφος Εμίλ Νόλτε. Το 1876 έρχεται στη ζωή η Ολλανδέζα κατάσκοπος Μάτα Χάρι, φίλες και φίλοι. Κοπί το πίτα. Το 1881 στις 7 Αυγούστου έρχεται στη ζωή ο Φρασουά Ζαν Νταρλάν, Γάλλος ναύαρχος και πολιτικός. Το 1919 7 Αυγούστου έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ποιητής Ιάσον Δεσπούντης. Το 1932 γεννιέται ο Αμπέμπε Μπικίλα, Αιθίωπας Ρωμαίας, μεγάλος. Το 1937 γεννιέται ο Magic Slim, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας. Το 1938 έρχεται στη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής αυτοκινήτων Τζορτζέτο Τζουτζιάρο. Το 1943 γεννιέται ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Γρηγόρης Αγανιάν. Το 1948 έρχεται στη ζωή ο πασίγνωστος τραγουδοποιός και δημιουργός μεγάλων ελληνικών επιτυχιών, στιχουργός, μουσικοσυνθέτης Αντώνης Βαρδής, ο οποίος μας άφησε νωρίς. Ήταν το 48 γεννηθής ο Αντώνης. Το 1951 γεννιέται ο Αμερικάνος πολιτής Γκάρι Χολ. Το 1955 έρχεται ζωή ο Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης Γρηγόρης Βαλτινός. Το 1958 γεννιέται ο Μπρους Ντίκινσον, Άγγλος τραγουδιστής των Iron Maiden. Yeah! Το 1962 γεννιέται ο Γάλλος αναρχητής Αλέν Ρομπέρ. Το 1966 γεννιέται ο Αμερικανός επιγραμμένος συνιδρυτής του Wikipedia, όπου σας διαβάζουμε και αυτές τις πληροφορίες, ο Τζίμι Wells. Το 1970, 7 Αυγούστου, έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός κολυμβητής, ο Eric Neimsnick. Και το 1970, 7 Αυγούστου, έρχεται στη ζωή ο Κύρος Γρανάζης, το άνθρωπος φαινόμενο, ο Απόστολος ο 13ος, ο ευρυσιτέχνης εκ γεννησιμιού του, ο πολυτεχνίτης, ο Λοκ Σμιθ, ο Γεωργός, ο Πατεδιάρης, ο φίλος ο Απόστολος. Και το εύχομαι να είναι γερός και το αφιερώνω αυτό και το βίντεο. Βάσει της ημερομηνίας γεννησή του 7 Αυγούστου 1970. Το 1973 έρχεται ο Έρικ στη ζωή, ο Έρικ Νέιμσνικ, όπως είπαμε, όχι, ο Κέβιν Μούσκατ, Αυστραλός ποδοσφαιριστής. Το 1975 γεννιέται Σαρλίς Θερόν, νοτιοαφρικανή ηθοποιός, διάσημη χολιγουντιανή ηθοποιός. Το 1976 γεννιέται ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Το 1982 γεννιέται ο Σλαβομακεδόνας τραγουδιστής Μάρτιν Βούτσιτς. Καλά το λέτε. Το 1982 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας καλαθροφεστής Βασίλης Πανούλης και το 1984 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας καλαθροφεστής Στράτος Περπέρογλου. Επίσης κάποιες άλλες πληροφορίες είναι ότι 7 Αυγούστου γιορτάζει στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία μας ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και ο Νικάνορ. Και επίσης 7 Αυγούστου είναι η Διεθνής ημέρα μπύρας, να ξέρετε, στην υγειά μας. Επίσης έχουμε άλλα γεγονότα που θέλουμε να αναφέρουμε, είναι ότι το 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των αβάρων και σκλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπερμάχο Θεοτόκο, μεγάλο χαρί μας, την οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. Επίσης έχουμε το 1863, ειδικές πληροφορίες αυτές για τον αδελφό Απόστολο, ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer
που παρασκευάζει την ασπιρίνη. Επίσης έχουμε το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχετο τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές, τεράστια περιουσία για το 1933, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Πανεπιστημίου και Αγλαΐας Κυριακού και οικογένειας Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού στο Γουδί. Αυτά έτσι και ένα άλλο ακόμα. Το 1964, 7 Αυγούστου, η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλίριας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 μέρες σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 μέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και επίσης 7 Αυγούστου το 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Αυτά φίλοι Απόστολε, τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο πλανήτη Γη όλα αυτά τα χρόνια και έχουν καταγραφεί 7 Αυγούστου. Σου εύχομαι να είσαι γερός δυνατός, πάντα ευρυσιτέχνης όπως πάντα όπως είσαι, με υγεία και αγάπη στη ζωή σου, σε σένα και την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, γεια σου.